παράσταση. Ευχόμαστε να περάσετε μία όμορφη βραδιά. Το 2012 κυκλοφόρησε σε διπλό DVD και CD το μουσικοχορευτικό έργο των σχολών μας «Ποιος είναι εκείνος που πατεί». Σκοπό είχε να τιμήσει καλλιτεχνικές μορφές της Κρήτης που άφησαν ιστορία με τη μουσική τους, αλλά και τους χορούς του νησιού μας. Η παράστασή μας βασίζεται σε αυτή την ιδέα και μεταφέρει το υλικό του DVD πάνω στη σκηνή σε μια ζωντανή μουσικοχορευτική παράσταση. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, μεταφέρουμε την παράδοση και την κουλτούρα του τόπου μας όπως εμείς την έχουμε βιώσει και γευτεί. Βασιζόμενοι σε καταγεγραμμένα στοιχεία, αφηγούμαστε την ιστορία της παράδοσής μας μέσα από τη μουσική, το χορό και τη φορεσιά. Ο Ανδρέας Ροδινός γεννήθηκε το 1912 στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνης. Κοντά στα 14 του χρόνια αρχίζει η ενασχόλησή του με την κριτική λύρα. Έχοντας μόλις 4 ηχογραφημένα τραγούδια, ο Ρεθεμιώτης Λυράρης κατάφερε να γραφτεί το όνομά του στο πάνθεο της κριτικής μουσικής παράδοσης. Η αναζήτηση παλαιών σκοπών και μελωδιών στα χωριά του Ρεθύμνου, του Αποκόρωνα και των Σφακίων τον βοήθησε να διαμορφώσει το δικό του ιδιαίτερο ύφος και να θεωρηθεί ένας εκπληκτικός και καταξιωμένος λυράρης από τα 17 του μόλις χρόνια. Οι ηχογραφήσεις του με τον Ιωάννη Μπερνιδάκη ή Μπαξεβάνη έμεναν στην ιστορία ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές. Ο Ανδρέας Ροδινός αρρωσταίνει βαριά και φεύγει από τη ζωή το 1934 στην πρώιμη ηλικία των 22 χρόνων. Πλατανέ, αμάν, πλατανέ. Μη χαμηλώνεις, πλατανέ, μη βγάνεις βλιο σου φυλά, μη βγάνεις βλιο σου φυλά.
Τα μελαβιανά σιρτά αποτελούν κλασικούς σκοπούς, οι οποίοι αποδίδονται ως συνθέσεις του Βαγγέλη Χατζηδάκη. Ο Χατζηδοβαγγέλης γεννήθηκε το 1909 στις Μέλαμπες Ρεθύμνης. Εξαιρετικός μουσικός και δεξιοτέχνης τραγουδιστής, με κύριο χαρακτηριστικό του την αμετακίνητη προσήλωση στην κριτική παράδοση, θεωρείται ένας από τους τελευταίους διαμορφωτές του μελαμπιανού τρόπου τραγουδιού. Ξύπνα και μη τη
την κορδέλα σου κρατή. Άιντε σαν μάνα μα, χρυσή κορδέλα σου κρατή, χρυσή κορδέλα σου κρατή. Οι κοντιλιές αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της δημοτικής παραδοσιακής μουσικής της Σιτίας. Διασώθηκαν και διαδόθηκαν με κάποιες παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή και την εποχή σε όλα τα μέρη του νησιού μας. Οι κυριότεροι εκφραστές των σιτιακών κοντιλιών υπήρξαν ο Γιώργος Λαποκοσταντάκης, ο Ιωάννης Δερμιτζάκης, ο Ιωάννης Σολιδάκης και ο Στρατής Καλογερίδης. Οι κοντιλιές είναι η μουσική συνοδεία του σιγανού χορού, του πιο εύκολου και πιο ήρεμου χορού της Κρήτης. Οι ρίζες του μας πηγαίνουν στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη, τότε που οι επαναστατικοί χοροί είχαν απαγορευτεί από τους κατακτητές. Λέγεται λοιπόν ότι οι Κρήτες, προκειμένου να μην ξεχάσουν τον Πεντοζάλη, εφήβραν τον Σιγανό που είχε παρόμοια βήματα, αλλά με πολύ πιο ήρεμες κινήσεις. Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος που μέχρι σήμερα αυτοί οι δύο χοροί είναι συνδεδεμένοι και το Πεντοζάλη ακολουθεί σχεδόν πάντα τον Σιγανό. Άδεσε η δωδεχέρο με καλή καρδιά δε κάνω. Άδεσε η δωδεχέρο με καλή καρδιά δε κάνω. Καλή καρδιά δε κάνω, μη δε που τα χυλάκι μου μια νεμιλιά δε βγάνω. Πρόβαλε φέξη του ουρανού και στολίσμα του κόσμου. Πρόβαλε φέξη του ουρανού και στολίσμα του κόσμου. Και στολίσμα του κόσμου το νου μου και το λογισμό αφού μου πήρες δώσ' μου.
Το γιάσε μη μικρή μου, το γιάσε μη στην πόρτα σας. Θα αφήσει και θα δέσει. Θα αφήσει και θα δέσει, θα αφήσει και θα δέσει. Θα αφήσει και θα δέσει και το λιγνό σου το κορμί στα χέρια μου θα πέσει. Βασιλικός μυρίζει εδώ, βασιλικός μυρίζει εδώ, η αγάπη μου διαβαίνει. Η αγάπη μου διαβαίνει, η αγάπη μου διαβαίνει. Η αγάπη μου διαβαίνει, αφήσετε με να τη δω γιατί η ψυχή μου βγαίνει. Τη λύπη μου και τη χαρά, εσύ την κανονίζεις. Εσύ την κανονίζεις. Εσύ την κανονίζεις. Εσύ την κανονίζεις και έτσι ζωής μου τον τροχό εσύ τον γυρίζει. Γράμματα, στα μάτια γράφεις γράμματα, μαζί δεν το κατέχεις. Στα μάτια γράφεις γράμματα, μαζί δεν το κατέχεις. Μαζί δεν το κατέχεις και, και τα διαβάζω και θωρώ πως την καρδιά σου με έχεις. Στα δυο σου χέρια με κρατείς, στα δυο σου χέρια με κρατείς και μην εφήνεις χάμε. Στα δυο σου χέρια με κρατείς και μην εφήνεις χάμε. Και βάλε κοπελιά μου και βάλε το σεβεντά οδηγό κι όπου σ' αρέσει πάμε. Πρόβαλε, λέω πρόβαλε, να ειδείς και να σε ειδούνε. Να ειδείς και να σε ειδούνε, να ειδείς και να σε ειδούνε. Να ειδείς και να σε ειδούνε, τα μάτια που σε ρέγονται και που σε πεγετούνε. Χαρώσε κοπελιά μου στο χωρινό παράθυρο, στο γιασεμί πω κάτω. Στο χωρινό παράθυρο, στο γιασεμί πω κάτω. Στο γιασεμί πω κάτω, έπεσε το μαντίλι μου, χαιρετισμούς γεμάτο. Thank you.
Θανάσης Σκορδαλός γεννήθηκε το 1920 στο Σπήλι Ερθύμης. Η ενασχόλησή του με τη λύρα ξεκινάει από τα 7 του χρόνια, ενώ στα 12 παίζει στο πρώτο του γλέντι. Την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση έκανε το 1946 με συνεργάτη του, το μεγάλο λαουθιέρι Γιάννη Μαρκογιαννάκη. Ο Θανάσης Σκορδαλός φεύγει από τη ζωή το 1998 και μένει στην ιστορία της μουσικής ως δάσκαλος, μιας και όλοι οι νέοι καλλιτέχνες μαθαίνουν από εκείνον. Δεν το έχει, κοιτάζει τα.
αγάπησα και πίστεψα. Αμάν και πίστεψα. Σ' αγάπησα και πίστεψα πως βρήκα τη χαρά μου. Άντε σ' αμάν πως βρήκα τη χαρά μου. Είναι ένας αλματώδης και ενθουσιώδης χορός με 16 βήματα και χορεύεται σε ρυθμό με μέτρο 2 τέταρτα, με συνοδεία από λύρα, βιολί ή ασκομαντούρα στα ορεινά. Ο Μαλεβιζιώτης πήρε το όνομά του από την επαρχία Μαλεβιζίου όπου και πρωτοεμφανίστηκε και λέγεται ότι αποτελεί κατάλοιπο του αρχαίου πολεμικού χορού Ορσίτη. We'll be right back.
Κώστας Μουντάκης γεννήθηκε το 1926 στην Αλφάμιλο ποτάμου. Άρχισε να ασχολείται με τη λύρα από πολύ μικρή ηλικία, ενώ δεν άργησε να γίνει ένας από τους πιο μεγάλους μουσικούς του νησιού μας. Το 1952 εμφανίζεται δισκογραφικά συνοδεύοντας το Στέλιο Κουτσουρέλη, ενώ παράλληλα προωθεί την κριτική μουσική συμμετέχοντας σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του και στην διδασκαλία της μουσικής, κάνοντας μαθήματα σε οδεία σε όλη την Κρήτη και ιδρύοντας το Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα. Φεύγει από τη ζωή το 1991, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο. Thank you.
δική σου. Αμάν, ο καμάν, η αγάπη, η δική σου. Αμάν, αμάν, κατέχει μόνο, κατέχει μόνο ο Θεός, κατέχει μόνο, κατέχει μόνο ο Θεός. Κατέχει μόνο ο Θεός να κρίνει την ψυχή σου. Αμάν, ο καμάν, να κρίνει την ψυχή σου. Κατέχει μόνο ο Θεός να κρίνει την ψυχή σου. Ερωτικός χορός της Κρήτης. Ενώ στην αρχαιότητα ήταν αντικριστός πολεμικός χορός, έπειτα πολιτογραφήθηκε ως ο χορός της αγάπης και του έρωτα. Με καταγωγή των ομών Ρεθύμνης, ακούγεται συχνά και ως ρεθεμιώτικη σούστα. Κύριος εκφραστής της υπήρξε ο Αντώνης Παπαδάκης ή Καρεκλάς. Ξαναπέρασε, καταλάβανε το. Έλα πως αγαπώ και στο χωριό βουτσίνο εκάμανε το. Όπα πέρασε, ξαναπέρασε, με πήρανε χαμπάρι. Έλα πως κουβαλώ στην πλάτη μου τ' αγάπη στο γομάρι. Παίρνω το σπίτι σας, παραπονώ, με πιάνει. Έλα και αποφεύγω να παίρνω, μα υπέρασα με βεγάνι. Στη γειτονιά μη την περνάς με φόρα. Έλα μα να περνάς σιγά σιγά να σε δωρώ πολλιώρα.
Ξυλούρης ή Ψαρονίκος γεννήθηκε το 1936 στα Ανώγια Ρεθύμνης. Σε νεαρή ηλικία αγοράζει την πρώτη του λίρα και το τραγούδι γίνεται από εκείνη τη στιγμή ο σκοπός της ζωής του. Το 1953 αρχίζει η επαγγελματική του ανασχόληση με τη μουσική, ενώ το 1958 ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο. Μετακομίζει στην Αθήνα και η καριέρα του παίρνει μια πορεία που ποτέ κανείς δεν θα φανταζόταν. Ακολουθούν πολλές ηχογραφήσεις, εμφανίσεις και ταξίδια, μέχρι που η φωνή του ακούγεται στο θέατρο και το τραγούδι του φέρνει μηνύματα αγάπης και ελευθεριάς, εμπνέοντας τους Έλληνες τη δύσκολη εποχή της δικτατορίας. Φεύγει από τη ζωή το 1980, βυθίζοντας επένθος όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Ζωή.
ζήσω πεθάνω στη ζωή, εσύ γη στην ευθύνη. Άντες αμάχ, εσύ γη στην ευθύνη. Γιατί χαρά, γιατί χαρά δε μου δοκες, αμάν δε μου δοκες. Γιατί χαρά δε μου δοκες, που κάθε αγάπη δίνει. Άντε σαν αχ, που κάθε αγάπη δίνει. Εκείνες οι παιδιές, τα λόγια σπονούν.
Δεν κλαίνε οι δυνατές, δεν κλαίνε οι δυνατές καρδιές. Αμάν, αμάν. Δεν κλαίνε οι δυνατές καρδιές η μοίρα όταν τις δέρνει. Γεννήθηκε το 1925 στα Πλατάνια Μαρίου στο Ρέθυμνο. Το 1941 στην εμπόλεμη με τους Γερμανούς Κρήτη έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με μια λύρα από σφένταμο που είχε φτιάξει ο θείος του. Ο ίδιος είχε πει ότι σε 17 μέρες έμαθε να κουρδίζει και σε 28 ακούστηκαν οι πρώτοι του σκοποί. Έκτοτε η λύρα γίνεται σύντροφο ζωής και εκείνος αφιερώνει τα χρόνια του στην κριτική μουσική. Συνολικά ηχογραφεί πάνω από 30 δίσκους και καταφέρνει με τη δεξιοτεχνία και την τεχνική του να δημιουργήσει τη δική του σχολή στο παίξιμο της λύρας και να αποκτήσει το παρανόμι μαέστρος. Έφυγε από τη ζωή το 2010, αλλά μένει πάντα στη σύγχρονη ιστορία της παράδοσής μας. Ο Χανιώτικος Συρτός είναι ένας αργός, ήρεμος χορός που συνοδεύεται από λύρα, βιολί ή ακόμα και ασκομαντούρα στα ορεινά. Πήρε αυτό το όνομα γιατί τα πόδια του χορευτή σέρνονται στο έδαφος χωρίς να χάνουν την επαφή τους με τη γη. Ο Συρτός ή Χανιώτικος χορεύεται σε όλη την Κρήτη με έκφραση επαναστατική στα δυτικά και πιο λυρική στα ανατολικά. Μουσική.
Δώσ' μου καημούς, καημούς σε βάζανα, αμάν σε βάζανα. Δώσ' μου καημούς σε βάζανα, μπορώ να τα παλέψω, μπορώ να τα παλέψω. Μα μη μου πεις, μα μη μου πεις για χωρισμό, αμάν για χωρισμό. Θα τον αντέξω, για δεν θα τον αντέξω.
γνιάζε, λόγω τιμής, λόγω τιμής δεν με γνιάζε, δεν με γνιάζε, λόγω τιμής, λόγω τιμής δεν με γνιάζε. Λόγω τιμής κι απόψε να ποθάνω. Άδες αμάρτια απόψε να ποθάνω. Thank you.
χορός ή μυλοποταμίτικος πηδηχτός είναι ένας αντρικός κυρίως χορός με βασικά χαρακτηριστικά, τους πηδηχτούς βηματισμούς και τα δυνατά χτυπήματα στο έδαφος. Φαίνεται να αποτελεί απόϊχο του πυρήχιου χορού, ενώ οι ρίζες του ξεκινούν από τη μυθολογία και το χορό των Κουριτών έξω από τη σπηλιά του βρέφους Δία, προκειμένου να καλύψουν το κλάμα του. Κισαμίτικα σιρτά είναι μια σειρά σκοπών που παίζονταν κυρίως με βιολί και έχουν καταγωγή από τη Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα την Κίσα Μουχανίων, από όπου κατάγονταν και οι κύριοι δημιουργοί και εκφραστές τους. Πρώτος εκφραστής των κισαμίτικων σιρτών θεωρείται ο βιολάτορας Νικόλαος Σαριδάκης ή Μαύρος, ο οποίος έγραψε και τον κλασικό πια κολυμπαριανό σιρτό. Ο Κώστας Παπαδάκης, η Ναύτης και ο Μιχάλης Κουνέλης είναι επίσης από τους πιο σημαντικούς βιολάτορες και εκφραστές των κισαμίτικων σιρτών του νησιού μας. Τα μάτια σου μ' αρέσουνε, μ' αρέσουνε. Τα μάτια σου μ' αρέσουνε. Τα μάτια σου μ' αρέσουνε, αν είτε δάκρυσμένα. Άντε σαμά, αν είχε δακρυσμένα. Και την καρδιά σου να πονεί, να πονεί. Και την καρδιά σου να πονεί. Για σου να πονεί, μα να πονεί για μένα. Άντε σαμά, μα να πονεί για μένα.
να το κάνω το νερό σα μου το δεις να λες. Άντε σα μου το δεις να λες. Ελπίδες μου δοκιές, έλα μου δοκιές. Λίγες ελπίδες μου δοκιές, μα περιμένω κι άλλες. Άντε σαμά, μα περιμένω κι άλλες. Λίγες ελπίδες μου δώκες, μα περιμένω κι άλλες.
κεφάλι είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς χορούς της Κρήτης και είναι ένας καθαρά πολεμικός χορός. Γι' αυτό και συνήθως χορεύεται από άντρες. Οι ρίζες του χορού φαίνεται να ξεκινούν το 1770 με την επανάσταση των Σφακιανών έναντι των Τούρκων με οπλαρχηγό το Δασκαλογιάννη. Λέγεται ότι ο Δασκαλογιάννης ζήτησε τότε από τον βιολάτορα της εποχής Στέφανο Τριανταφυλάκη ή Κιώρο να συνθέσει τον Πεντοζάλι. Ένα πυρίχιο χορό που θα απευθύνεται στο πέμπτο ζάλο της Επανάστασης, δηλαδή στην πέμπτη ευκαιρία που δίνονταν στους Κρήτες να αποτινάξουν τον Τούρκικο ζυγό. Έτσι εξηγείται η ονομασία, αλλά και η χανιώτικη καταγωγή του χορού. Ο βουβός Πεντοζάλης είναι μια σύγχρονη παραλλαγή του, εμπνευσμένη από το βουβό Ανογιανό Πηδηχτό και σκοπό έχει να τονίσει ακόμη περισσότερο τον πολεμικό χαρακτήρα του χορού. Χωρίς τη μουσική, τα δυνατά χτυπήματα των ποδιών παίρνουν μια διάσταση επαναστατική, ενώ οι συγχρονισμένες κινήσεις των χορευτών είναι η δική μας παραπομπή στη συλλογικότητα που χρειάζεται κάθε ομαδική δράση προκειμένου να πετύχει. Ακόμη και μια επανάσταση.